πρωί σταμάτησε στις 3 παρατέρατο τα ξημερώματα της Πέμπτης για 3 επίλεκτα στελέχη του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια άσκησης σε απόκρινη περιοχή της νησίδας Κίνηρος, βορειοανατολικά της Αμοργού. 3 παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, αφήνοντας πίσω γονείς, γυναίκες και παιδιά. Η περιοχή που εντοπίστηκαν τα συντρίμια είναι πάρα πολύ απόκρινη. Οι ομάδες που είναι εκεί είναι οι πλέον ειδικές και κινητοποιηθήκαν πάρα πολύ γρήγορα. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Η ζωή είναι ένα ταξίδι με πολλούς προορισμούς που πρέπει να βρεις χρόνο να τους γνωρίσεις. Αυτή η φράση υπήρχε στο προφίλ του κυβερνήτη του ελικοπτέρου Τάσου Τουλίτσι, πολύ έμπειρος με περισσότερες από 1.300 ώρες πτήσης, που ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Για όλους ήταν το χαμογελαστό παιδί από τη Νέα Φιλαδέλφεια που είχε διάθεση να εξερευνήσει τον κόσμο. Ήταν ένα παιδί που απολάμβανε τους ρυθμούς της ζωής. Αγαπούσε τα ταξίδια, την θάλασσα. Απολάμβανε τη μεγάλη του αγάπη, το σκάφος του. Απολάμβανε πολύ την παρέα του αγαπημένου του σκύλου. Απολάμβανε τη ζωή γιατί στα 37 του είχε καταφέρει πολλά από τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα. Η τελευταία πράξη της ζωής του υποπλοίαρχου Κωνσταντίνου Πανανά γράφτηκε σε 34 χρόνια του. Η σύζυγός του σε λίγο θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Ένα παιδί που δεν θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του. Στο πατρικό του σπίτι στο Ναύπλιο καταφθάνουν συνεχώς συγγενείς και φίλοι για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Ο πόνος κυριαρχεί σε κάθε γωνιά. Κανείς δεν μπορεί να βρει τα λόγια που θα ακουστούν σαν βάλσαμο στην ψυχή των γονιών και της γυναίκας του. Η αγάπη του 34χρονου για το πολεμικό ναυτικό ήταν μεγάλη. Με κάθε ευκαιρία αναρτούσε στο διαδίκτυο εντυπωσιακές φωτογραφίες από ελικόπτερα. Από τη Λέρο καταγόταν ο θυπασπιστής Ελευθέριος Ευαγγέλου, πολύ κοντά στην Κίναρο, που άφησε την τελευταία του πνοή. Στα 36 του χρόνια ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Στο νησί του ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός. Δεν μπορούσε να πιστέψει και η Ειρήνη Κατσοτούρχη, η μοναδική κάτοχος της Κίναρου, όταν μπροστά στα μάτια της έβλεπε τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Εμένα με πήραν 6.30 ώρα το πρωί από το Πεντάγωνο και μου το είπανε. Αν ήπουσα τίποτα ή αν είδα τίποτα. Εν τω μεταξύ, πάμε στενίζαν το νησί όλο. Μετά πήγα πάνω στο βουνό να δω και εγώ να δω, να κοιτάξω, να βρω τίποτα. Όταν λοιπόν εκεί πέρα είδα τα συντρίμια. Αγκαλιάσω και γη κι ουρανό. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Κωστή μου, είπαμε και πριν το βίντεο ότι